κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε και επίσημα το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη διεκδίκηση της Προεδρίας στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διεξάγεται στο Μιλγουόκι της πολιτείας Wisconsin, ανακοινώθηκε και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος. Πρόκειται μάλιστα για κάποιον ο οποίος υπήρξε κάποτε σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα ακούστε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων μετά από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του την περασμένη Κυριακή. Έχοντας επίδεσμο στο δεξί αυτή όπου τραυματίστηκε, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποθεώθηκε από το πλήθος των Ρεπουμπλικάνων συνέδρων. Το συνέδριο πρόκειται να διαρκέσει 4 ημέρες. Αν και αναμενόταν να μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, τελικά έκανε απλώς την εμφάνισή του και πλαισιώθηκε στη συνέχεια από τον επιλεχθέντα αντιπρόεδρο. Ποιος είναι όμως ο υποψήφιος που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ? Ο James David Vance, ή αλλιώς J.D. Vance, είναι γερουσιαστής της πολιτείας του Οχάιο. Πρόκειται για μια πολιτεία που σταθερά τα τελευταία χρόνια κατατάσσει πρώτη πολιτική δύναμη τους Ρεπουμπλικάνους. Επομένως, ένα πιθανό κίνητρο επιλογής του για την προσέλκυση ψήφων σε μια κρίσιμη πολιτεία θα πρέπει να αποκλειστεί. Εκείνο ωστόσο το οποίο καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την επιλογή είναι το γεγονός ότι πριν από ορισμένα χρόνια ο J.D. Vance ήταν σφοδρός επικριτής και πολέμιος του πρώην Προέδρου. Το 2016 τον είχε αποκαλέσει μεταξύ άλλων ηλίθιο, ενώ του είχε αποδώσει και άλλα κοσμητικά επίθετα. Τον είχε συγκρίνει με τον Χίτλερ και δήλωνε απερίφραστα ότι δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει υποστηρικτής του. Never Trump guy. I never liked him. And I've noticed this willingness from people who think a lot like I do that look, we told you so. To all these white working class voters, we told you so. We told you that Trump was going to be a terrible candidate. We told you that you were an idiot if you voted for him. The problem is, if you take that attitude of sort of gloating over Trump's defeat, then you're playing into the very thing that gave rise to Trump in the first place, which is a feeling that the elites think that they're smarter than you and just think you're a bunch of idiots. Εν τούτης, ο κύριος Vance άλλαξε άρδιν τις απόψεις του τόσο για τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και για τις πολιτικές που εφάρμοζε. Έτσι, το 2022 κατάφερε να εξασφαλίσει το χρήσμα για να διεκδικήσει και εν τέλει να κερδίσει τη μία από τις δύο θέσεις γερουσιαστή της πολιτείας Οχάιο. Η μεταστροφή του J.D. Vance ως προς την υποστήριξή του για τον Τραμπ είναι θεαματική, καθώς στάθηκε στο πλευρό του ακόμη και μετά τις βίαιες ταραχές στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. They asked me, they said, well, you know, wasn't January 6th the constitutional crisis? And I shook my head and I said, no, no, no. January the 6th, Donald Trump trying to challenge an election through constitutional means, that is the opposite of a constitutional crisis. A constitutional crisis is when generals refuse to obey the orders of the commander-in-chief. Let's go after those generals who refuse to obey lawful orders, not against Donald Trump and his supporters. That's law and order. That's common sense. Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, η επιλογή του J.D. Vance έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Φαινομενικά, ακόμη και ένας φοδρός επικριτής του πρώην Προέδρου έχει μεταλλαχθεί σε έναν ένθερμο οπαδό, διακονώντας το γνωστό σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again», ας ξανακάνουμε την Αμερική σπουδαία. Επιπρόσθετα είναι και η ίδια προσωπική ιστορία του J.D. Vance που τον καθιστά έναν ιδανικό υποψήφιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζωή του J.D. Vance έχει αποτυπωθεί σε μία αυτοβιογραφία, η οποία μάλιστα έγινε και ταινία από την πλατφόρμα Netflix. Προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια του Οχάιο στην ευρύτερη περιοχή της οροσειράς των Appalachian Mountains, που εκτείνονται από τα βόρεια έως τα νότια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το όνομα της οροσειράς έχει συνυφανθεί στη χώρα με τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλές από αυτές τις κοινότητες, οι οποίες στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην εξόρυξη άνθρακα. Επίσης, έχει συνυφανθεί με την κρίση της κατάχρησης οπιοειδών φαρμάκων. Η μητέρα του J.D. Vance, μάλιστα, ήταν εξαρτημένη από τα οπιοειδή. Ως αποτέλεσμα, τον μεγάλωσε η γιαγιά του.
Τελικά όμως κατάφερε να σπάσει τον φαύλο κύκλο της οικονομικής ανέχειας που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές. Εντάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα στο επίλεκτο σώμα των πεζοναυτών. Στη συνέχεια κατάφερε να εξασφαλίσει υποτροφία για να σπουδάσει νομική στο κορυφαίο πανεπιστήμιο Yale University. Εν τέλει ασχολήθηκε με τα χρηματοοικονομικά και έγινε επενδυτής σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Επομένως, πρόκειται ίσως για το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός ψηφοφόρου του Ντόναλντ Τραμπ. Λευκός άνδρας, ο οποίος προέρχεται από περιοχές όπου η μεσαία τάξη αποδεκατίστηκε από την αποβιομηχανοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα ήθελε με κάποιο τρόπο να αποκτήσει και πάλι την άνετη ζωή που κάποτε διέθετε. Ένα όνειρο, ωστόσο, το οποίο φαίνεται να παραμένει για πολλούς και εν πολλοίς απατηλό. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.